Πολύ ωραία θα πάρει όμως ο Γιάκολη στο γύρισμα. Ο Σεφτσέγκο κεφαλιά του Χαλένιους και να τον γκολ για τον Αποέλ. Στο 84 ο Σουηδός κάνει Σεφτέ με την νέα του ομάδα. Χαλένιους σκοράρει 6 λεπτά πριν το φινάλε. Το Αποέλ προηγείται 1-0 στη Σαχτάρ. Ο Γιάκολη θα προλάβει, θα ξεπεράσει την αντίδραση. Μαρκίνιος. Παράλληλο γύρισμα, πολύ δύσκολη δουλειά για τον Σεφτσέγκο, ο οποίος απελά του στέλνει την μπάλα πάνω στον Χαλένιους. Ιστερό το σούτ έξω. Ταμάρι, Μιχαήλων στην περιοχή θα γυρίσει. Η μπάλα πάει στον Χαλένιους, ευκαιρία, γκολ. Το Αποέλ ανοίγει το σκορ 0-1 με τον Χαλένιους να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Τάμαρη βλέπει δεξιά την κίνηση του Μιχαήλωβης, θα γυρίσει, δεν θα απομακρυνθεί μπάλα. Εδώ η μπάλα χτυπάει στον Μητρεύσκη και ο Χαλένιους θα σηκώσει ουσιαστικά την μπάλα για να καταλήξει στα δίκτυα. Ο Σουηδός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για φέτος. Ο Τερβίτ παίζει με την φωτιά και κάνει λάθος. Χαλένιους πλασάρει γκολ στο 20, 1-0. Μοιραίο λάθος, τραγικό λάθος, απίστευτη κάπα από τον Τερβίτ. Ο Χαλένιους έκλεψε την μπάλα και δεν συγχώρησε το μοιραίο λάθος του Γάλλου στόπερ της Δόξας. Πήγε στην περιοχή, μέρος σωστά, πλάξαρε, νίκησε τον Παρασκευά και έτσι ο Αποέλ από αυτό το δώρο της άμυνας της Δόξας βρίσκεται να προηγείται στο Γασιπί. Δείτε εδώ τι κάνει ο Τερβίτ. Πάει να τριπλάρει, πέσει με τη φωτιά, χάνει την μπάλα. Βλέπει ο Χαλένιους, εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Δεύσιμο αμέσως το πλασέ από τον Σουηδό επιθετικό που νικάει τον Παρασκευά και τιμωρεί το λάθος του Τερβίτ. Η ευκαιρία του Αποέλ να βγει με αξιώσεις στην επίθεση. Αλτάμαρη, πάσα για τον Χαλένιους στην περιοχή, το πρώτο σουτ και το γκολ. 1-0, 8 λεπτό στο αποψινό παιχνίδι. Η πρώτη επιθετική προσπάθεια που ολοκληρώνεται για το Αποέλ παίρνει και το πρώτο γκολ. Με μια φάση που ξεκίνησε την προσπάθεια του Αλτάμαρη στον χώρο του κέντρου, έφτασε μπάλα τον Χαλένιους. Τρίτο γκολ για τον Σουηδό στο φετινό πρωτάθλημα. Ξανά η φάση του εδώ, Αλτάμαρη βγαίνει. Την κατάλληλη στιγμή του πάσα στον Χαλένιους, νικάει τον Ρούκο. Από πλάι αφέσει στην περιοχή και στην πρώτη ευκαιρία, ό,τι καλύτερο για μια ομάδα, στην πρώτη ευκαιρία να καταφέρει να ανοίξει και το σκορ. Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Αποέλ το αποψινό παιχνίδι από τον Κώστα Χαλένιου στο 8 λεπτό. Αλεψόζα, Τάμαρη. Βρήκε το Χαλένιους και πάλι ο Τάμαρη. Χαλένιους το δυνατό σουτ. 2-0 το Αποέλ. Το 81 λεπτό. Αργεί αλλά έρχεται το δεύτερο γκολ του Αποέλ στο παιχνίδι. Που καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Με δημιουργό τον Τάμαρη. Ο Λίνους Χαλένιους σκοράρει. Εδώ η πάσα του Τάμαρη. Δύο φορές συνδυάστηκαν οι δυο τους με δύναμη στο σούπο το αριστερό πόδι. Περνάει μπάλα κάτω από το σώμα του Στραβιλάτη. Την κατάλληλη στιγμή κράτησε και έδωσε ο Τάμαρη. Και από άλλη οπτική γωνία ξανά και ξανά το δεύτερο γκολ του Αποέλ στο παιχνίδι. 4.001 τα γκολ τα επίσημα του. Και θα περάσει πάσα του ο Χαλένιους το γκολ. 4-1 ο Χαλένιους στο 86 λεπτό. Σκοράρει και ο Χαλένιους που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Το Αποέλ σκοράρει για δεύτερη αγωνιστική. Κατά σειρά αγώνα 4 γκολ. Δέχτηκε όμως ένα και το δέχτηκε και πρώτο. Και αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο με 4 γκολ.
σούπερ αποτελεσματικό του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν στα 22, πάει στα 26 γκολ. Χαλένιους. Και με δόση τύχη θα μπει μπροστά ο Χαλένιους, ευκαιρία για τρίτο γκολ, γίνεται! Γίνεται από Χαλένιους το 3-1. Λίνους Χαλένιους, προβάζει για δύο τερμάτων, το ΑΠΟΕΛ και ζήτησε τον Απόλλωνα. Πετυχαίνει την 11η του νίκη στο πρωτάθλημα, πάει στους 38 βαθμούς. Θα είναι κυριομόνια στις δευτερικές που παίζει αύριο. Τρίτο γκολ από Χαλένιους, μια προσωπική ενέργεια που πήρε μπάλα και με δόση τύχη. Το τέταρτο και τελευταίο λεπτό της καθυστερήσεως. Ο Χαλένιους κάνει το 3-1 και δίνει τέλος από το παιχνίδι. Κοιτάξτε από πού πήρε την μπάλα, τη ρίχνει μπροστά, έξω από την περιοχή. Εξαιρετικό τελείωμα, συνδυάστηκε με σακέτη ο Αθεραβού. Τι πάει παραστοκώσει και βρίσκει τον Χαλένιους, αυτός ετοιμάζει τον γκολ. Τρώει την μπάλα από το δεξί του, συμβαδεύει σωστά και κάνει το 3-1 για το ΑΠΟΕΛ. Ένα το ΑΠΟΕΛ. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χαλένιους και πάλι μπροστά το ΑΠΟΕΛ. Εξαιρετική πάσα για Τάμαρη. Περνάει μπάλα γκολ. 4-1. Διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΑΠΟΕΛ δίνει ο Μούσας Τάμαρη. 4-1 οι πρωταθλητές χτυπάνε και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων σφυρίζει και το τέλος την ίδια ώρα. Ο Σλοβαίνος διευθυντής ο Ράτσο Μπράνοβιτς. Κρυφές αλλαγές, ολόκληρες για τον Μαρίνο Τουρίδη. Δύο πρωταγωνιστές, Χαλένιους και Τάμαρη. Δύο πόνο Τάμαρη, προετοίμασε τον πόνο Χαλένιους που σκόραρε προηγουμένως στο τρίτο. 4-1. Είναι ένα ναι, είναι το καλύτερο τέρπι, είναι το καλύτερο παιχνίδι που είδαμε φέτος στο πρωτάθλημα. Με τον ΑΠΟΕΛ να κερδίζει το τέρπι και να πηγαίνει στους 38 βαθμούς. Ξανά το γκολ, το τέταρτο του ΑΠΟΕΛ. Ο Χαλένιους έκανε μια εξαιρετική πάσα ασίστ. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μον που είναι τραυματίας. Από το δεύτερο γκολ που